Καλό μεσημέρι, Αντρέα, και στους ακροατές του Ράδιο Πρώτο. Φαντάζομαι θα περιμένατε, σίγουρα δεν θα θέλατε να είναι τόσο σημαντικό, ίσως και καθοριστικό, έναν ντέρπι μόλις την τέταρτη αγωνιστική. Ναι, Αντρέα, ουσιαστικά εμείς με την απόδοση μας και την βαθμολογική μας συγκομιδή έχουμε δημιουργήσει δύσκολες συνθήκες για την ομάδα μας, τις οποίες εμείς ήδη είμαστε αυτοί που θα πρέπει να διορθώσουμε. Οι 5 βαθμοί που έχουμε χάσει στις πρώτες 3 αγωνιστικές προσθέτουν πίεση και αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να διαχειριστούμε σωστά. Η ανόρθωση έχει δείξει ότι διαθέτει μια καλή ομάδα και βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Όμως εμείς από την πλευρά μας νιώθουμε ότι έχουμε την ποιότητα και την ικανότητα για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Φτάνει να βελτιώσουμε την απόδοση μας σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια και ασφαλώς να αποφύγουμε τα σοβαρά ατομικά λάθη που τόσο μας έχουν πληγώσει μέχρι στιγμής. Σίγουρα θα είναι πολύ σημαντική η νίκη αν έρθει, όμως δεν λέμε πως σε περίπτωση που κερδίσουμε μέσα σε μια μέρα θα μεταμορφωθούν όλα σε ρόδινα. Αντίθετα, θεωρούμε πως ενδεχόμενη επιτυχία θα αποτελέσει την αφετηρία για να αρχίσουμε να πατάμε ξανά στα πόδια μας και να συνεχίσουμε με συνεχή αγωνιστική βελτίωση. Επίσης για μας σημαντικό είναι, Αντρέα, να κερδίσουμε σταδιακά και την εμπιστοσύνη του κόσμου μας, η οποία είναι γεγονός ότι έχει κλονιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γνωρίζουμε πως για να γίνει αυτό χρειάζεται να σταθεροποιήσουμε την απόδοση μας σε καλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάτι ασφαλώς που αν τα καταφέρουμε τότε θα σημαίνει αυτόματα και αγωνιστική και βαθμολογική βελτίωση για την Ομόνοια. Όμως έχουμε την εντύπωση στο σημείο που είμαστε τώρα τα λόγια είναι περιττά. Στο γήπεδο θα πρέπει να μιλήσουμε, στο γήπεδο είναι που πρέπει να πείσουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αύριο. Με πρόλαβε, θα έλεγα ότι άκουσε πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, εβδομάδες, ο κόσμος της Ομόνοιας ότι υπάρχουν δυνατότητες, ποιότητα, βάθος στο ρόστερ. Το θέμα όμως είναι να το δεις στο γήπεδο, στην πράξη. Ναι, αυτό είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι δεν κερδίζουμε κάτι με το να το λέμε εμείς ότι έχουμε ποιότητα. Εάν δεν το δείχνουμε στο γήπεδο και αν δεν εξαργυρώνουμε αυτή την ποιότητα που έχουμε με βαθμούς, τότε δεν υπάρχει καμία ουσία, κανένα νόημα. Και ναι, είναι αλήθεια ότι ο κόσμος θέλει επιτέλους να δει την ποιότητα αυτή μέσα στο γήπεδο. Όλοι θέλουμε να την δούμε και ελπίζουμε και ευχόμαστε η αρχή να γίνει από το παιχνίδι μια ανόρθωση και όπως είπα και πριν, να αποτελέσει αυτό το παιχνίδι μια αφετηρία πάνω στην οποία θα χτίσουμε μια πολύ καλύτερη πορεία στη συνέχεια. Επάντως το γεγονός ότι ακολουθεί ντέρπι, μεγάλο ντέρπι, αν θέλεις και κόντρα στην ομάδα που είναι στην πρώτη θέση, οπότε νίκη θα μειώσει έστω και λίγο την διαφορά από την κορυφή, είναι μια συγκυρία που αναλόγως φυσικά πώς θα το διαχειριστεί η ομάδα και κυρίως το αποτέλεσμα του αγώνα μπορεί να αποδειχθεί και θετική στο τέλος της ημέρας. Ναι, γενικά είναι συνθήκες που προσπαθούμε να τις διαχειριστούμε σωστά. Καμιά φορά οι μεγάλες ομάδες όταν θέλουν ένα ξέσπασμα είναι ιδανικά τα παιχνίδια ντέρπι για να κάνουν κάτι τέτοιο. Για μας το αυριανό σίγουρα είναι ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα παιχνίδι ντέρπι και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς το δικό μας ξέσπασμα και νιώθουμε ότι αυτό εάν έρθει ναι θα είναι ικανό για να μας βάλει σε μια καλύτερη πορεία, επαναλαμβάνω. Χωρίς να σημαίνει πως μέσα σε 90 λεπτά θα γίνουν όλα ρόδινα. Αντίθετα, ξέρουμε πως για να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε θα πρέπει να έχουμε σταθερά πολύ καλή απόδοση σε βάθος χρόνου. Όμως είμαστε έτοιμοι για να τα δώσουμε όλα για να το πετύχουμε αυτό. Επάντως, σε αρκετές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια κάνατε, είπες, χρησιμοποιείς τη λέξη ξέσπασμα, θα πω νέα αρχή, σε ντέρπι κόντρα στην ανόρθωση. Φυσικά από την άλλη, φέτος η ανόρθωση παρουσιάζεται πιο δυνατή, πιο ισχυρή από ποτέ αυτά τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, Αντρέα, νομίζω ότι οι ομάδες διαφοροποιούνται χρόνο με χρόνο. Δεν θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία. Για μας το δεδομένο, όπως απέναντι μας θα έχουμε μια καλή ομάδα, που το δείχνει στο γήπεδο ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Όμως από εκεί και πέρα εμείς είμαστε την Ομόνοια, δεν μας φοβίζουν τα παιχνίδια ντέρπι. Αντίθετα είναι αυτά που είναι ικανά
να μας βάλουν ξανά στο δρόμο που θέλουμε. Είναι για μας και για μας ένα επιπλέον κίνητρο, ή αν θέλεις μια πρόκληση αύριο, για να δείξουμε αυτό που πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε, διότι μέχρι τώρα δεν έχουμε δείξει αυτό που πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε και θέλουμε να το κάνουμε αύριο για να μην είναι μετά αργά όταν θα μπούμε στην πορά που θέλουμε. Από αύριο θέλουμε να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε την μοίρα μας προς το θετικό. Το κλίμα στο Ηλίας Πούλος πώς κύλησαν οι προηγούμενες μέρες? Φαντάζομαι δύσκολη εβδομάδα, δεν ξέρω αν έκανες καμιά επίσκεψη εσύ εκεί στο Γερί. Εντάξει, Ανδρέα, κοίταξε, μετά από το αποτέλεσμα που είχαμε με τον Εθνικό, ασφαλώς η ψυχολογία δεν ήταν σε καλά επίπεδα. Όμως έγινε προσπάθεια σιγά σιγά και μέρα με την μέρα διαπίστωνε τη διαφορά. Και πλέον αυτή η στεναχώρια από τους χαμένους βαθμούς φαίνεται ότι πάει να μετατραπεί σε αποφασιστικότητα για να επιστρέψουμε στις νίκες, διότι πιστέψτε με, οι πρώτοι που νιώθουν ότι αδικούνται είναι οι ποδοσφαιριστές, από τον ίδιο στον εαυτό ασφαλώς. Είναι οι ποδοσφαιριστές που θέλουν να διακριθούν και για να το πετύχουν αυτό θα πρέπει από αύριο να αρχίσουν να κερδίζουν ομάδες σαν την Ανόρθωση. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και θα δείξει στο ίδιο ο Ανδρέα, όπως είπα και πριν, και θα πετύχουμε τα λόγια στο ποδόσφαιρο, μάλλον μιλάς στο γήπεδο. Εμείς έχουμε κουράσει με λόγια συνεχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, και θέλουμε αύριο να μιλήσουμε και μάλιστα με επιβλητικό τρόπο στο γήπεδο. Υπάρχουν απουσίες πέραν του Μερμένου Ράμος, οι τραυματίες Γκουλών, Μαρκάσα και Χριστοφή. Ειδικά για τον Χριστοφή, σε ποια κατάσταση βρίσκεται, πότε περιμένετε να μπει σε φουλ ρυθμούς? Εντάξει, Αντρέα, για τους τρεις τους περιμένουμε τον Οκτώβρη. Όσο για τον Χριστοφή, έχει σημειώσει βελτίωση, έχει αξιολογηθεί και πριν λίγες μέρες η κατάστασή του και έδειξε ότι το τραύμα του σιγά σιγά άρχισε να δένει. Ακολουθεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και σιγά σιγά σταδιακά προσθέτει πράγματα. Θέλει τον χρόνο ασφαλώς ο Δημήτρης. Θα επαναξιολογηθεί ξανά η κατάσταση του από εβδομάδας και θα ξέρουμε το πότε περίπου θα τον αναμένουμε πίσω. Τα ίδια δεδομένα ισχύουν και για τον Μαρκάσα και για τον Κουλόν. Έχουν βελτιώσει την κατάστασή τους αρκετά καλά, αρκετά σημαντικά. Ακολουθούν και οι δύο ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Και αυτοί θα επαναξιολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα για να ξέρουμε περίπου πότε θα τους έχουμε πίσω. Κωνσταντίνος Παναγή. Ο Κωνσταντίνος Παναγή νιώθει πολύ καλύτερα. Σήμερα θα δοκιμάσει να ακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, όλο το πρόγραμμα, και αναλόγως θα αποφασίσει στο τεχνικό μας team μαζί με το ιατρικό επιτελείο πώς θα χρησιμοποιήσουν τον ποδοσφαιριστή. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Καλή επιτυχία για την Ομόνοια. Να είστε καλά.